Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπε ο Δημήτρης, καλέστηκα σήμερα για να σας παρουσιάσω μια έρευνα η οποία κάναμε μέσα σε 3 μέρες, από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη. Η έρευνα δεν είναι απολύτως επιστημονικά τεκμηριωμένη. Είναι 300 ερευνητολόγια τα οποία έχουν γίνει σε smartphone χρήστες, οι οποίοι είναι άνω των 18 χρονών και έχουν κάποια κατανομή σε ηλικίες. Ουσιαστικά είναι ένα δείγμα, ένα food for thought, πάνω σε κάποιες ερωτήσεις και κάποια συμπεράσματα που μπορούν να βγουν από εσάς. Σαν εταιρεία Epolphys κάνουμε έρευνες μέσω κινητών. Συνεργαζόμαστε με δημιουργούς εφαρμογών που μας παρέχουν τους χρήστες τους, ώστε να κάνουμε surveys και έρευνες. Σαν εταιρεία παρέχουμε όλα τα εργαλεία, ώστε να κάνει κάποιος μια επιστημονικά τεκμηριωμένη έρευνα. Και έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 3 εκατομμύρια πάνελ σε ολόκληρο τον κόσμο, που ανεβαίνει month to month. Η συγκεκριμένη έρευνα, επειδή έχει γίνει σαν panel provider εμάς και όχι σαν market research εταιρεία για ανάλυση, ενδέχεται να έχει κάποια margin of error. Λοιπόν, οπότε σήμερα καλεστήκαμε να σας πούμε τι γίνεται για το e-banking, για το mobile banking και για τις ανέπαφες πληρωμές στην Ελλάδα και στην Αμερική. Τρέξαμε μια έρευνα σε 300 χρήστες στην Ελλάδα και στην Αμερική, ακριβώς την ίδια έρευνα. Οπότε, Δημήτρη, εδώ πέρα αυτό που μας δείχνει είναι ότι οι smartphone στην Ελλάδα, οι smartphone χρήστες, 1 στους 2 χρησιμοποιεί e-banking. Και οι πιο κύριες μεταφορές που γίνονται είναι ενημέρωση και πληρωμή λογαριασμών, με πλειοψηφία 60%. Και επίσης, ακριβώς την ίδια συμπεριφορά βλέπουμε και στην Αμερική. Χρησιμοποιούν ακριβώς τα ίδια άτομα smartphone χρηστών. 1 στους 2 δηλαδή είναι πάλι. Είναι πάλι 1 στους 2. Δεν είναι μεγαλύτερο το νούμερο. Δεν είναι μεγαλύτερο το νούμερο. Okay. Και ακριβώς για τις ίδιες χρήσεις. Δηλαδή, η ενημέρωση και η πληρωμή λογαριασμών είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία μεγαλύτερο και επίσης μεταφορές μεταξύ δικών του λογαριασμών. Επίσης, βλέπουμε ότι κάνουν λίγες συναλλαγές οι banking, δηλαδή 8 στους 10 κάνουν κάτω από 10 συναλλαγές το μήνα. Από αυτούς που χρησιμοποιούν οι banking, το 90% δηλώνουν απόλυτα ευχαριστημένοι. Το ίδιο βλέπουμε ότι γίνεται και στην Αμερική. Ενώ από όσους δεν το χρησιμοποιούν, η συντριπτική πλειοψηφία δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Είτε δεν το εμπιστεύεται, είτε δεν γνωρίζει τα ωφέλη της. Οπότε εδώ είναι κάτι το οποίο. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά νομίζω είναι πιο ενδιαφέρον ότι στην Αμερική είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό. Ακριβώς. Το είναι 80%. Είναι κατά 10% σημαντική διαφορά. Έχει να κάνει, υποθέτουμε, λόγω της ασφάλειας που μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κονσέρν οι Αμερικάνοι. Ναι. Αυτό το δούμε, έχουμε και θέμα. Σωστά. Μετά. Ωραία. Μετά πάμε στο mobile banking. Πώς είναι οι χρήστες το κινητό τους για συναλλαγές. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι μόλις 3 στους 10 που χρησιμοποιούν mobile banking, ενώ στην Αμερική βλέπουμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό, 1 στους 2. Εδώ πέρα βλέπουμε μια σημαντική πτώση. Στην Ελλάδα δεν εμπιστεύεται το mobile banking, ενώ η χρήση του είναι ακριβώς η ίδια, για ενημέρωση και πληρωμή λογαριασμών κυρίως. Και είναι και η ίδια με το e-banking που βλέπαμε πριν. Ακριβώς. Στην Αμερική είναι ακριβώς το ίδιο. Και στην ναι. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Επίσης, βλέπουμε μειωμένη χρήση στην Ελλάδα. Μόλις 9 στους 10 κάνουν κάτω από 10 συναλλαγές το μήνα. Οπότε ένας κάνει πάνω από 10 συναλλαγές το μήνα. Ενώ στην Αμερική βλέπουμε ακριβώς την ίδια χρήση. 2 στους 10 κάνουν πάνω από 10 συναλλαγές το μήνα και στο mobile banking. Επίσης, κατά συντριπτική πλειοψηφία δηλώνουν οι Αμερικάνοι ότι είναι ευχαριστημένοι από το mobile banking. Ενώ στην Ελλάδα βλέπουμε ένα 10% μείωση. Δηλαδή, είχαμε 90% πλήρη. Και είναι και χαμηλότερο το ποσοστό σε σχέση με το e-banking που ήταν 90%. Ακριβώς. Αυτούς που δεν χρησιμοποιούν e-banking, πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό mobile banking, συγγνώμη, δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει στο μέλλον και στην Ελλάδα, αλλά ακόμα μεγαλύτερο στην Αμερική. Οπότε, Δημήτρη, βλέπουμε ότι ενώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλά ποσοστά internet banking, e-banking. Στο mobile banking έχουμε ακόμα υστερούμε. Δρόμο. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από. Και είναι χρήστες smartphones που θα έπρεπε να έχουν μια μεγαλύτερη. Πώς το λένε. Ακριβώς. Ανοιξία πάνω στο θέμα. Εδώ πέρα έχουμε mobile και e-banking το συνδυασμό. Ακριβώς. Έχουμε συνδυασμό μεταξύ των δύο υπηρεσιών. 6 στους 10 που χρησιμοποιούν e-banking χρησιμοποιούν και mobile banking στην Ελλάδα. Ενώ στην Αμερική είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. 7 στους 10 που χρησιμοποιούν e-banking χρησιμοποιούν mobile banking. Στην Ελλάδα, όσοι χρησιμοποιούν mobile banking είναι χρήστες και e-banking. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένα. Μάλλον έχουν περάσει από το ένα, από το e-banking στο mobile banking. Ακριβώς. Ως συνέχεια του προϊόντος. Ενώ στην Αμερική βλέπουμε ότι υπάρχουν χρήστες που χρησιμοποιούν μόνο το mobile banking σαν ξεχωριστή υπηρεσία. Δεν είναι απλά προέκταση του internet banking.
Και επίσης, οι power users, αυτοί που κάνουν πάνω από 10 συναλλαγές το μήνα. Κάνουν και αντίστοιχα και mobile banking, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι power users. Ακριβώς. Αυτοί που χρησιμοποιούν πάνω από 10 φορές το μήνα συναλλαγές, είναι χρήστες mobile banking. Οπότε, οι power users βλέπουν το κινητό σαν επέκταση του internet banking. Πάμε, ανέπαφες συναλλαγές. Ανέπαφες. Προσωπικά, ό,τι εγώ γνώρισα ότι είναι ανέπαφες συναλλαγές, όρος. Οπότε, στην Ελλάδα βλέπουμε ότι το 24,4% και αντίστοιχα στην Αμερική το 25% μόλις γνωρίζει τι είναι ανέπαφες συναλλαγές. Και στην Ελλάδα μόνο 4 στους 10 από αυτούς διαθέτουν μια κάρτα για ανέπαφες συναλλαγές. Τα νούμερα όμως στην Αμερική είναι ακόμα πιο χαμηλά. Είναι ακόμα πιο χαμηλά. Ακριβώς. Δηλαδή είναι 3 στους 10. Και το 25% είναι αντίστοιχο και με το δικό μας πριν. Ωραία. Ακριβώς. Όσοι διαθέτουν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τη χρήση των ανέπαφων συναλλαγών. Ενώ όσοι δεν διαθέτουν λένε ότι το 50% θα ήθελε μια τέτοια κάρτα. Οπότε βλέπουμε ότι στην Ελλάδα, ενώ στην Αμερική μόλις το 23% θα ήθελε μια τέτοια κάρτα. Οπότε βλέπουμε ότι ο ρυθμός υιοθέτησης είναι μεγαλύτερος από το mobile banking και τις ανέπαφες συναλλαγές. Άτομα τα οποία δεν έχουν, θα θέλουν να έχουν. Μάλιστα. Και επίσης θέλουν να χρησιμοποιούν το κινητό σου πορτοφόλι, λέει το 50% στην Ελλάδα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό σχέση με το 30%. Ακριβώς. Ακριβώς. Στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο θα θέλει να χρησιμοποιήσει το κινητό του σαν πορτοφόλι. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον για τις ανέπαφες συναλλαγές. Αυτό είναι δηλαδή ένα συμπέρασμα. Και μεγαλύτερο από ό,τι στην Αμερική. Ακριβώς. Που θεωρείται πιο προχωρημένη. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.